Ίσως όχι τόσο το αποτέλεσμα, αλλά η εμφάνιση στα ψαχνά ήταν αυτή που πείσμωσε τους φιλάθλους αλλά και τους διοικούντες του Ολυμπιακού Βόλου. Και αυτό διότι όταν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πορεία και οι παίκτες από την πλευρά τους θα πρέπει να δείξουν την απαιτούμενη σοβαρότητα και να πιάνουν το μέγιστο δυνατό της απόδοσής τους. Ο Ολυμπιακός Βόλου για πρώτη φορά μετά από 17 αγώνες πρωταθλήματος δεν βρήκε δίχτυα. Οι Ερυθρόλευκοι έτρεχαν ένα σερί που ξεκινούσε από τις 11 Μαΐου του 2013 και αυτό έσπασε την Κυριακή στα ψαχνά. Ο Ολυμπιακός Βόλου στα 11 τελευταία παιχνίδια του περσινού πρωταθλήματος αλλά και στις πρώτες 6 αγωνιστικές σκόραρε σε κάθε μάτς. Όμως απέναντι στον Ηρακλή Ψαχνών έμεινε στο 0-0. Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός Βόλου δεν είχε σκοράρει σε αγώνα πρωταθλήματος ήταν 29 Απριλίου στο Παγκρίτιο κόντρα στον Εργοτέλη και την ήττα τότε με 2-0. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι είχαμε κυκλοφορία από κέντρο στο κέντρο, αλλά δεν είχαμε υπομονή εκεί στο τελευταίο, στο ασίστ. Όταν είχαμε πόντσε, είχε δύο ασίστ, δύο ευκαιρίες για να κάνει ασίστ. Και βεβαίως κλείσαν τους χώρους και δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι τι πάσα. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Έπαιξα με ανάποδα πόδι το Μπρέσκα και το Ακόστα για να δημιουργήσει υπεραριθμία στο κέντρο.